Η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Παντάνασσας φυλάσσεται στην Ιερά Μεγή στη Μονή του Βατοπεδίου, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους και δεύτερο στην τάξη μεταξύ των 20 ιερών μονών. Γιατί όμως προσευχόμαστε μπροστά στη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Παντάνασσας? Ο Κύριος, μέσω των προσευχών της Μητέρας του Θεού, έδωσε στην εικόνα αυτή μια ιδιαίτερη χάρη. Να θεραπεύει και να παρηγορεί όσους πάσχουν από την πιο σοβαρή ασθένεια των ημερών μας, τον καρκίνο. Έχει ευεργετική επίδραση σε ασθενείς με διάφορους κακοήθεις όγκους, βοηθά άτομα που έχουν πληγεί από ακτινοβολία, ανακουφίζει τον πόνο των θυμάτων του AIDS, βοηθά στην καταπολέμηση εθισμών όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, προστατεύει από τη βασκανία και τη μαγεία, ενισχύει στην πίστη. Στον καθολικό της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία ενώπιον της εικόνος της Παναγίας της Παντάνασσας και γίνονται ιερές παρακλήσεις για τη θεραπεία όλων των καρκινοπαθών και όσων πάσχουν από άλλες ασθένειες. Χάρη στη μοναδική δυνατότητα που σας προσφέρουμε, μπορείτε να ανάψετε ένα κερί ή να υποβάλλετε ένα σημείωμα με τα ονόματα των αγαπημένων σας για την προαναφερθήσα προσευχή και τις ανάγκες και τις θλίψεις σας μπροστά σε αυτή τη θαυματουργή εικόνα. Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε τα ευλογημένα αντίγραφα της εικόνας της Παναγίας της Παντάνασσας, καθώς επίσης και κομποσχήνια, βραχιόλια και φυλαχτά, χειροποίητα έργα των μοναχών του Αγίου Όρους και των ασκητών του. Χρήσιμες συνδέσεις μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Δεν δίνουμε πάντα τη δέουσα σημασία στο άναμα των κεριών στην Εκκλησία. Το κερί είναι μια προσφορά στο Θεό, ένα από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να του δώσουμε εμείς ως αντίδωρο για τις τόσες ευεργεσίες του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανάβουμε κεριά για τους αγαπημένους μας, που δεν είναι πια μαζί μας, που έχουν πεθάνει. Δεν μπορούν πλέον όλοι να κάνουν αυτή τη θυσία για τον εαυτό τους ή να προσευχηθούν για τη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Μόνον εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε αυτό, ανάβοντας ένα κερί ή υποβάλλοντας ένα σημείωμα για αυτούς. Αλλά η προσευχή είναι απαραίτητη και για τους ζωντανούς. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητη για τα παιδιά μας. Η γονική προσευχή είναι πολύ ισχυρή ενώπιον του Θεού. Ανάψτε το κερί σας στον άθωνα και ήθε αυτή η προσφορά να γίνει δεκτή από το Θεό. Η Μητέρα του Θεού, η Παναγία η Παντάνασσα, βρισκόταν αρχικά στην Εασκήτη και μεταφέρθηκε στην Ιερά Μεγή στη Μονή του Βατοπεδίου από τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό το 1987. Το πρώτο της θαύμα συνδέθηκε με ένα νεαρό άνδρα που ασκούσε μαγεία. Η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Παντάνασσας είναι μια εικόνα του 17ου αιώνος και έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο χάρη στο μακαριστό γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδίου, ο οποίος και την τοποθέτησε εδώ, στον κεντρικό καθεδρικό ναό, το καθολικό της Μονής δηλαδή, μαζί με τους αδελφούς του. Μετά από αυτό η εικόνα άρχισε αμέσως να κάνει πολλά θαύματα. Μία μέρα ένα νεαρό παλικάρι από την Κύπρο ήρθε στο μοναστήρι και θέλησε να ακουμπήσει την εικόνα αυτή. Και ο γέροντας Ιωσήφ παρατήρησε ότι η εικόνα άρχισε να λάμπει. Η εικόνα της Παναγίας άρχισε να λάμπει και μια ώρα τη δύναμη έσπρωξε το αγόρι στο πάτωμα. Οι πατέρες, οι μοναχοί της Μονής, έτρεξαν γρήγορα κοντά του και άρχισαν να τον ρωτούν για τον λόγο αυτής της θαυμαστής εμφάνισης της Μητέρας του Θεού. Και τότε ο νεαρός άρχισε να ομολογεί με δάκρυα στα μάτια ότι είχε αγνοήσει τις εντολές του Θεού και ασκούσε μαγεία. Ο νεαρός ευρώντητος μετανόησε
και άλλαξε τον τρόπο ζωής του για πάντα. Η εικόνα της Παντάνασσας αγιογραφήθηκε τον 17ο αιώνα, αλλά θαύματα άρχισαν να συμβαίνουν μόνο τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Το 1987 η εικόνα που μεταφέρθηκε από τον γέροντα Ιωσήφ στο μοναστήρι του Βατοπεδίου άρχισε να θεραπεύει τον καρκίνο υπερφυσικά και συνήθως διαψεύδοντας τις όποιες δυσίωνες προβλέψεις των ιατρών και της σύγχρονης ιατρικής. Μέσα από πολυάριθμες παρακλήσεις και αιτήματα προς την Υπεραγία Θεοτόκο για βοήθεια από μοναχούς και λαϊκούς, τόσο τους ασθενείς όσο και τους συγγενείς τους, η Μητέρα του Θεού έδειξε έλεος και θαύματα θεραπείας μέσω της εικόνας της.